Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή on camera μπροστά από τις κάμερες και για αυτή την 5η 21 Φεβρουαρίου 2019 κοντά σας, ζωντανά όπως πάντα από τα πλατό του Σύρος τη Βιέννα. Βάρης ο χειμώνας φέτος και θα συνεχιστεί βέβαια και για τους επόμενους μήνες από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Έχει τρελαθεί ο καιρός, δεν νομίζω. Στην καθημερινότητά μας πάντα βλέπουμε τα προγνωστικά για τους καιρούς, άρα θα έχουμε και για τις επόμενες ώρες ακραία καιρικά φαινόμενα, ψύχος, αέρας, μποφόρ και συνταγματική τάξη της Ελλάδας, καλώς κρατεί βέβαια, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, υπεράνω κάθε υποψίας, βαδίζει και εργάζεται για να πραγματοποιήσει και τις τελευταίες εντολές που έχουν λάβει για να ολοκληρώσουν το στρατηγικό σχέδιο ολοκληρωτικής καταστροφής για την χώρα μας. Σας συνιστώ, κυρίες και κύριοι, να διαβάσετε το βιβλίο του Περικλή Κοροβέση «Η αδράνεια ροκανίζει το μέλλον». Διαβάστε το, θα αντλήσετε πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα για να αποκτήσετε έτσι και μια επιπλέον γνώση το τι συμβαίνει. Και βέβαια η αριστερή, επωνομαζόμενη αριστερή κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα με τους διάφορους τρόπους και μεθοδεύσεις και με τις προσπάθειες πρωτοκλασσά των στελεχών της κυβέρνησης εννοώ, προσπαθούν να αποδείξουν αυτά τα οποία τουλάχιστον κάποιοι εξ ημών από τα πρώτα βήματα στην εξουσία αυτών των συγκεκριμένων ανθρώπων καταλάβαμε. Βλέπουμε και παρακολουθούμε ότι από το κακό στο χειρότερο και φυσικά ένας πολιτικός πολιτισμός νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και είναι υποχρεωτικό να κυριαρχεί στις μέρες μας αλλά και για όλους τους επόμενους μήνες μια και υπάρχει η προεκλογική περίοδος για πολλούς βαθμούς διοίκησης πρώτου, δευτέρου, ευρωεκλογές το Μάιο, περιφερειακές, εθνικές όσον ούπο και η αδράνεια ροκανίζει το μέλλον. Ας το μελετήσουν και αυτοί οι εκολαπτώμενοι υποψήφοι άνδρες και γυναίκες όπου και να δηλώνουν την υποψηφιότητά τους θα πρέπει να αντιληφθούν και να καταλάβουν το σήμερα για να συνδυάσουν μια συγκεκριμένη πολιτική, μια στρατηγική πολιτική τέτοια που θα κρατήσει, θα φρενάρει κάπως αυτά τα οποία συνεχώς ολισθαίνομαι από το κακό στο χειρότερο. Και βέβαια πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση στην αριστερά, σε αυτούς που προσφέρουν και σε αυτούς που αποφελούνται από την αριστερά. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι αποφελούνται και έδειξαν βέβαια και τον πραγματικό τους και δείχνουν τον πραγματικό τους χαρακτήρα και αυτό. Πολλές συνήθειες, κολαπτώμενοι νέοι και νέες, με συνήθειες περίεργες, βλέπετε εδώ, και ο Κοχίμπα Μαδούρο 5, Πουρα Αβάνας, τα οποία απέκτησαν στην καθημερινότητά τους, στη συνήθειά τους, ξαφνικά θα έλεγα, πολύ ξαφνικά, κάτι το οποίο δηλώνει την καταγωγή τους και τον τρόπο που προσεγγίζουν τα πολιτικά ζητήματα της χώρας. Και αναφέρομαι βέβαια και στον Αλέξη και σε πολλούς πέριξ του Αλέξη, αλλά και σε στρατιώτες και βουλευτές και ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ή αν θέλετε πιστεύουν πολλοί από αυτούς ότι προσφέρουν πραγματικές υπηρεσίες στον ελληνικό λαό. Πιστεύω και έχω την πεποίθηση ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός συμπολιτών μας, πολιτών Ελλήνων και Ελληνίδων που έχουν πραγματικά καταλάβει το ρόλο τους και τον τρόπο τον οποίο χρησιμοποιούν
για να επωφελούνται σε καθημερινή βάση και για τις επόμενες ώρες. Θα μου πείτε, το πολιτικό προσωπικό, τα κόμματα τα οποία υπάρχουν, έχουν δώσει δείγματα ή έχουν δώσει τέτοια σχέδια τα οποία μπορεί να ανατραπεί κάπως προς το καλύτερο η καθημερινότητα του Έλληνα και της Ελληνίδας. Πραγματικά είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να το ρωτήσετε σε όλους τους υποψήφιους που θα εμφανιστούν ενώπιόν σας εντός του τρέχοντος έτους. Είτε στον πρώτο, είτε στο δεύτερο, είτε στον τρίτο βαθμό διοίκησης. Πάντως, εξ αφορμής και των ευρωεκλογών, αυξάνονται οι εντάσεις στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται βέβαια πως επιδιώκεται, κατά κάποιο τρόπο, η διάσπαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολιορκητικό κρυό το μεταναστευτικό και την Ουγγαρία. Κάτι που ταιριάζει απόλυτα στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίες έχουν συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο της Γερμανίας, ενώ δεν θέλουν πλέον, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, να τις επιτρέψουν τα τεράστια πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της. Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, μέσω μιας διαφημιστικής αφίσας με το κείμενο «Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε τι σχεδιάζουν οι Βρυξέλλες», τόσο στον κύριο Σόρος όσο και στον πρόεδρο της Κομισιόν, υποστηρίζοντας πως και οι δύο απειλούν την ασφάλεια της χώρας του, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αποτελεί την αφετηρία γενικότερων επιθέσεων που θα δεχθεί πριν από τις ευρωεκλογές. Στην επίσημη ιστοσελίδα της, στο Facebook, η Ουγγρική κυβέρνηση αναφέρει πως η αφίσα αποτελεί μέρος μιας εκστρατείας, στόχος της οποίας είναι η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα σχέδια μετανάστευσης της Κομισιόν που ισχυρίζεται πως θέτουν σε κίνδυνο την Ουγγαρία. Επειδή τώρα ο κύριος Όρμπαν, ο οποίος έχει εκλεγεί για τρίτη φορά πρωθυπουργός, είναι μέλος του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος του Ευρωκοινοβουλίου, όπως επίσης ο κύριος Γιούγκερ, ο οποίος υπενθυμίζουμε πως στο παρελθόν τον είχε χαιρετήσει με τη φράση «Γεια σου, δικτάτορα». Φαίνεται πως δρομολογείται η διάσπασή του, πόσο μάλλον όταν προχθές ο κύριος Γιούγκερ δήλωσε ότι ο Ούγγρος πρέπει να εγκαταλείψει την κεντροδεξιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνοντας εδώ πως το 63% των Ευρωπαίων θέλει να εκλέγεται ο πρόεδρος της Κομισιόν με ψηφοφορία, ενώ ο κύριος Γιούγκερ, όπως όλοι οι προκάτοχοί του, συνεχίζει να υποστηρίζει τη διαδικασία πίσω από κλειστές πόρτες, θεωρείται πως ο κύριος Όρμπαν προσπαθεί να αποδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση εκ των έσω, όπως επίσης η Ιταλία, η κυρία Λεπέν στη Γαλλία, ο πρόεδρος κύριος Τραμπ και η Μεγάλη Βρετανία με το Brexit, όπου προωθούνται αντίστοιχα εξευτελιστικές γελιογραφίες με τον κύριο Γιούγκερ. Ουσιαστικό λοιπόν φαίνεται πως επιδιώκεται η διάσπαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις παραπάνω χώρες με πολιορκητικό κρυό, το μεταναστευτικό και την χώρα που λέγεται Ουγγαρία. Κάτι που ταιριάζει βέβαια, όπως σας προείπα, και με τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το γεγονός αυτό συμπεραίνεται από την πρόσφατη έκθεση του Τμήματος Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την οποία τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια της υπερδύναμης, συστήνοντας τον πρόεδρό της τρεις επιλογές. Πρώτον, γενικά δασμούς 20-25%. Δεύτερον, ειδικούς δασμούς ανακατηγορίες, όπως είναι τα ηλεκτροκίνητα, και επιδοτήσεις για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία. Φυσικά η Γερμανίδα καγκελάριος κυρία Μέρκελ αντεπιτέθηκε κατά τη διάρκεια της διάσκεψης ασφαλείας του Μονάχου, η οποία ήταν μια παροδία του παρελθόντος, αλλά δεν προβλέπεται να έχει επιτυχία, ενώ οι φυγόκεντρες δυνάμεις εντός της Ευρωζώνης αυξάνονται επίσης λόγω της υπερχρέωσης πολλών κρατών, της πολιτικής λιτότητας που συνεχίζει να επιβάλλει η Γερμανία και ούτω καθεξής. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά θα έχουμε τον μήνα Μάιο να επιλέξουμε και τους δικούς μας
ευρωβουλευτές οι οποίοι θα συγκροτήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν συμπεραίνεται, κυρίες και κύριοι, ότι με το ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής, κάτι βέβαια το οποίο το έχετε κατά νου, είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα δημιουργήσει μια ενδεχόμενη διάσπαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με συνέπειες και με απόνερα τα οποία και επιπτώσεις που νομίζω ότι ανάλογα σε ποια χώρα θα βρίσκονται οι κεντρικές δυνάμεις αυτών των απόνερων θα το δείξει το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ζούμε σε ένα περιβάλλον δύσκολο και δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό θέμα το οποίο απασχολεί εμάς, παραδείγματος χάρη τους Έλληνες, ή με τα τεράστια χρέη ή με όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς μας βομβαρδίζουν και μας έχουν δημιουργήσει την πεποίθηση σε πολλούς από εμάς, ιδιαίτερα κατά το παρελθόν, ότι ήμασταν κι εμείς συνυπεύθυνοι σε όλη αυτή την παροδία και σε όλο αυτό το μεγάλο κόλπο οικονομικής φύσεως που έχει στηθεί με θύμα, πολύ μεγάλο θύμα βέβαια, τους Έλληνες, τις Ελληνίδες και την Ελλάδα. Και αυτό βέβαια συνέβη γιατί πάντοτε οι εντολοδόχοι μας πολιτικοί πολύ εύκολα και χωρίς να έχουν διάφορα ζητήματα πολιτικής διαχείρισης κρίσεων δέχονταν και εκτελούσαν πάντοτε τα σχέδια τα οποία τους έδιδαν για υλοποίηση εδώ στην πατρίδα μας που λέγεται Ελλάδα. Τρανό παράδειγμα βέβαια όλες αυτές οι τελευταίες μνημονιακές κυβερνήσεις με τα ζάπια τους, με τα προηγούμενα, με τα επόμενα, με τα σκισίματα των μνημονίων, με τις αριστερές παροδίες των συγκυβερνώντων Καμένος και Τσίπρας εννοώ, και βέβαια με τις τεράστιες αφεμάξεις μεγάλων οικονομικών αποθεμάτων από ασφαλιστικά ταμεία. Μιλάμε για μια οικονομική τραγωδία, στην οποία ακόμη αυτή η οικονομική τραγωδία με πάρα πολλές χιλιάδες θύματα δεν έχει λογοδοτήσει και δεν νομίζω να λογοδοτήσει σύντομα κανείς από δάφτους οι οποίοι έχουν τεράστιες πολιτικές και όχι ευθύνες για αυτά όλα τα οποία διαδραματίστηκαν και συνεχίζονται παρά το αφήγημα της κυβέρνησης και των υπολείπων ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. 21 Φεβρουαρίου 2019, κυρίες και κύριοι, και ζωντανή εκπομπή, Πέμπτη, έχουμε και τις τηλεφωνικές κλήσεις και Ρωμανέ, γελάς. Μιλώ με τον σκηνοθέτη μου, ο οποίος έχουμε και τα παράσιτα που λέμε στα μικρόφωνά μας. Να σας κάνω έτσι μια μικρή αναφορά για το ζήτημα των τριετιών και γενικά το αφήγημα αυτό της κυβέρνησης ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, ότι σωθήκαμε, ότι δημιουργούμε καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξάνουμε τους κατώτατους μισθούς και όλο αυτό το παραμύθι το οποίο νομίζω ότι δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό. Εμείς από την ΕΝΙΠΕΚ, από την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, δημοσιοποιήσαμε και σας μεταφέρω ορισμένα στοιχεία, μια αποκαλυπτική μελέτη για το ότι το πάγωμα των τριετιών φτωχοποιεί ακόμη σε μεγαλύτερο βαθμό τον ιδιωτικό τομέα. Αποκαλυπτική λοιπόν μελέτη της ΕΝΙΠΕΚ, το πάγωμα των τριετιών φτωχοποιεί τον ιδιωτικό τομέα, ένα περίπου δισεκατομμύριο το χρόνο οι απώλειες για τους εργάτες. Μισό δισεκατομμύριο το χρόνο οι απώλειες για τον ΕΦΚΑ, για το ασφαλιστικό αυτό ταμείο. Άρα ένα δις οι εργάτες στην τσέπη τους και μισό δις
έλλειμμα από τον ΕΦΚΑ, μιλάμε με αυτό το πάγωμα των τριετιών, κυρία Αχτσόγλου, δημιουργείται 1,5 δισεκατομμύριο απώλειες για τον Έλληνα εργαζόμενο. Δημοσιοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη εγκύκλειος με αριθμό 76-13 κλπ. Της 18ου Φεβρουαρίου 2019 της Υπουργού Εργασίας κυρίας Αχτσιόγλου, που περιέχει τις οδηγίες για την εφαρμογή του νομοθετημένου, μονομερώς βέβαια από την κυβέρνηση, κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες του ιδιωτικού τομέα με ισχύ από 1η Φεβρουαρίου 2019. Και η χθεσινή αυτή εγκύκλειος, βγάλαμε χθες αυτή την ανακοίνωση, όπως και η απαράδεκτη υπουργική απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 4241 της 30ης Ιανουαρίου 2019, επιμένουν στην απαρέγκλητη εφαρμογή του σκληρότερου μνημονιακού νόμου 4093 του 2012, που επέβαλε το σύστημα του νομοθετημένου από την κυβέρνηση καθαρού κατώτατου μισθού και κατήργησε από την θέσπισή του 1η Φεβρουαρίου 2019 όλες τις προσαυξήσεις και τα επιδόματα για προϋπηρεσία μετά τις 14 Φεβρουαρίου 2012 για παλαιούς και νέους εργαζομένους. Πρόκειται για ένα κείμενο ντροπής, για ένα έγγραφο όνειδος από ένα πολιτικό κόμμα που ενώ επαγγέλθηκε την στήριξη των αδυνάτων, εφαρμόζει σχολαστικά τους σκληρούς μνημονιακούς νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων, λαιλατώντας τους μισθούς των χαμηλόμισθων του πολύπαθου ιδιωτικού τομέα. Όπως αναφέρομαι αναλυτικά, γράφουμε στην ανακοίνωσή μας, από τις 11 Φεβρουαρίου 2019, που επικαλείται και επαναβιώνει η κατάπτυστη εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας, ορίζεται ότι πέραν της μηνιαίας τακτικής προσάυξησης λόγω προϋπηρεσίας, καμιά άλλη προσάυξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικός καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο, έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ένα ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η προσάυξηση του νομοθετικού καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται μετά τις 14 Φεβρουαρίου 2012. Σύμφωνα με την ερμηνευτική ανωτέρω εγκύκλιο, ως προς τις ήδη διαμορφωθήσεις προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των στοιχείων 1 και 3 της περιπτώσεις Γ και λοιπά, χωρίς τις ηλικιακές αναφορές και τον κλπ. Αναφέρονται αυτά όλα για τους έχοντες έτσι μια απορία τι και πώς, και γίνεται αντιληπτό ότι η παραπομπή στη διάταξη αυτή του σκληρότερου μνημονιακού νόμου 4093 του 2012, ο οποίος στόχευσε στην προϊούσα βουλγαροποίηση των μισθών του ελληνικού ιδιωτικού τομέα, στην ουσία αποτελεί διαρκή μηχανισμό αφέμαξης των εισοδημάτων των χαμηλόμισθων, μηχανισμό αναδιανομής της φτώχειας των εργαζομένων υπέρ της μεσαίας και μεγάλης εργοδοσίας. Η υπενθύμηση στην κατάπτυστη εγκύκλιο των ακραία νεοφιλελεύθερων διατάξεων του νόμου 4093, εφαρμοστικού νόμου του Δομικού Δευτέρου Μνημονίου, σελίδα 7, τα γράφουμε όλα αυτά, διαιωνίζει εντελώς ξεδιάνθρωπα τη ρήτρα βουλγαροποίησης στο μισθολόγιο των ιδιωτικών υπαλλήλων και επισφραγίζει πλέον το ότι η χώρα μας τελεί ακόμη υπομνημονιακό καθεστώς, παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι τάχα βγήκαμε από τα μνημόνια από τον Αύγουστο του 2018. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της επιστημονικής ομάδας της ΕΝΙΠΕΚ, 1 δισεκατομμύριο ευρώ χάνουν ετησίως οι περίπου 2 εκατομμύρια εργατοϋπάλληλοι από το 2012 μέχρι σήμερα και κάθε επόμενο χρόνο που θα ισχύει η απαράδεκτη αυτή ρύθμιση της από 30 Ιανουαρίου 2019 υπουργικής απόφασης του ΙΠΚΑ
του ΙΠΚΚΑΚΑ και της από 18 Φεβρουαρίου 2019 ερμηνευτικής εγκυκλίου της Υπουργού Εργασίας. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, ο ΕΦΚΑ θα χάνει αντίστοιχα 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως από τις μειωμένες εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων. Είναι συνεπώς ανήθικο για τον ΣΥΡΙΖΑ, με πρόσχημα την οριακή αύξηση του παγωμένου για χρόνια κατώτατου μισθού, να προωθεί τη μόνιμα άγρια λαιλασία των χαμηλόμισθων του ιδιωτικού τομέα. Αν με ακούει ο σκηνοθέτης μου, ας επικοινωνήσει και με τον πρόεδρο, τον κύριο Μητρόπουλο, να κάνουμε τα σχόλια. Είναι επίσης ονειδιστικό το ότι στην ανωτέρω εγκύκλιο της Υπουργού Εργασίας ουδέν αναφέρεται για το επίδομα γάμου, τέκνων, ενώ είναι γνωστό ότι η συγκεκριμένη παροχή είναι στον αέρα και αμφισβητείται έντονα και επίμονα τα τελευταία χρόνια, από το 2012 συγκεκριμένα, κυρίως από τη μεγάλη εργοδοσία. Πρόκειται επομένως για δύο απαράδεκτα αντεργατικά και ακραία νεοφιλελεύθερα κείμενα, ανοιχτά ταξικά σε βάρος του πολύπαθου ιδιωτικού τομέα και κυρίως των χαμηλόμισθων και ανειδίκευτων εργατών που στην πλειονότητά τους είναι νέοι. Στερούν στο σύνολό τους τον βασικό μηχανισμό αύξησης του εισοδήματός τους και τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης, καθώς και για τις πολλές δεκαετίες διάφορα επιδόματα που καταβάλλονταν με βάση την προϋπηρεσία και τον χρόνο εργασίας των εργατοϋπαλλήλων. Έτσι, μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης και την έκδοση της συγκεκριμένης εγκυκλίου της Υπουργού Εργασίας, με τις οποίες διατηρείται σε ισχύ για δεκαετίες η ρήτρα βουλγαροποίησης των ελληνικών μισθών υπέρ της εργοδοσίας, ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε αμετάκλητα στην κατηγορία των νεοθατσερικών κομμάτων που διεκπεραιώνουν χωρίς αναστολές τα βρώμικα σχέδια του κεφαλαίου, διαιωνίζοντας για το αόριστο μέλλον τις πιο βάρβαρες ρυθμίσεις και επιλογές που επέβαλαν οι πιο ακραίοι εκ των δανειστών μας και που καμιά νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση δεν διανοήθηκε ποτέ μέχρι τώρα να εφαρμόσει στην Ευρώπη. Αυτά για να μπαίνουν κάποια πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο παραμύθι όχι μόνο του Αλέξη του Τσίπρα, αλλά και της κυρίας Αχτσόγλου και των βουλευτών και του κυρίου Σιρμαλένιου και του κυρίου Συρίγου, που σας κοροϊδεύουν και σας κοροϊδεύουν σε καθημερινή βάση. Όποτε τους συναντήσετε, ρωτήστε τους, και αν είναι κάτι το αντίθετο από αυτά τα οποία μόλις τουλάχιστον σας ενημερώσαμε με το δελτίο τύπου, ας έρθουν εδώ με επιχειρηματολογία να το τεκμηριώσουν ότι δεν είναι έτσι. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Καλησπέρα, Σύρο. Καλησπέρα κύριε Στογγύλη, αγαπητέ Κομινέ. Αναποκαλύψαμε ένα μεγάλο ψεύδος, αλλά και ένα παράδεκτο μέτρο το οποίο διαιωνίζει η κυβέρνηση με πρόσχημα την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 70 ευρώ. Ενώ είχαμε υποσχεθεί και εγώ ως βουλευτής τότε του ΣΥΡΙΖΑ την επαναφορά στα 751 και την κατάργηση του υποκατώτατου, με το πρόσχημα της αύξησης κατά 70 ευρώ από τα 586 στα 650, ο καθαρός είναι 546 ο κατώτατος, καταργούνε όλα τα επιδόματα και τις προσαυξήσεις και τα επιδόματα προϋπηρεσίας, τα λεγόμενα χρονοεπιδόματα ή τριετίες πολυετίες. Παγώνουν λοιπόν με προχθεσινή απόφαση για την εγκύκλιο της κυρίας Υπουργού και το έχουν αποκρύψει από τις δικές τους εφημερίδες, το έχουν αποκρύψει από τις δικές τους τηλεοράσεις, δεν μπορούν να το τολμήσουν και να πούν την αλήθεια οι βουλευτές σας, αναφερθήκατε σε κάποιους. Έτσι λοιπόν επαναθέσπισαν τη ρήτρα Βουλγαρίας μέσα στην εγκύκλιο της κυρίας Αξόγλου, το νόμο 4093, που θέλει χωρίς επιδόματα τον κατώτατο μισθό, που θέλει χωρίς προσαυξήσεις τον κατώτατο μισθό, που αναφέρεται στους ανειδικεύτους και προλεταρίους της εργατικής τάξης, και βεβαίως που θέλει χωρίς τα χρονοεπιδόματα τις τριετίες μέχρι η ανεργία να πέσει στο 10%. Αυτές τις άθλιες, βάρβαρες νομοθετικές ρυθμίσεις του δεύτερου μνημονίου τις περάσανε και στην προχθεσινή υπουργική απόφαση για την τμηματική αύξηση του κατώτατου μισθού. Έτσι λοιπόν, αγαπητέ Κομινέ, δυστυχώς
εφαρμόζουν μια άγρια νεοθατσερική πολιτική αποψήλωση του εισοδήματος των φτωχών χαμηλομισθών, δηλαδή των ανειδικεύτων προλεταρίων της εργατικής τάξης, αφορά πολλούς και βεβαίως στο όμορφο νησί σας και στο, σε όλες τις Κυκλάδες, σε όλη την Ελλάδα, διότι επαναλαμβάνω, δώσανε την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά πάγωσαν με την ίδια απόφαση όλες τις προσαυξήσεις και αυτό της προϋπηρεσίας. Με μια μελέτη που κάναμε, είσαι ενημερωμένος εσύ, της ΕΝΙΠΕΚ, 1 δισεκατομμύριο κλέβουν από την εργατική τάξη, από τους ιδιωτικούς εργατοϋπάλληλους κάθε έτος, με το πάγωμα των προσαυξήσεων, και μισό δις καθέτος χάνουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή είναι η κυβέρνηση της αριστεράς, η οποία εξαθλιώνει τους χαμηλόμισθους του ιδιωτικού τομέα. Έτσι, μετά την κατάργηση του ΕΚΑΣ, που χτυπάει τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους φτωχότερους συνταξιούχους της Ευρώπης και της Ελλάδας, τώρα έχουμε ένα φοβερό χτύπημα σε βάρος των χαμηλόμισθων προλεταρίων του ιδιωτικού τομέα. Να τη χαίρονται την αριστερή κυβέρνηση αυτή που ακόμη συνεχίζουν να τη στηρίζουν. Κύριε Μητρόπουλε, χθες είχαμε και μια ενημερωτική μερίδα στο Πολεμικό Μουσείο. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε το κλίμα το οποίο επικράτησε, αν ήρθε κόσμος. Το θέμα ήταν τα αναδρομικά, οι δικαστικές διεκδικήσεις των ενεργεία στελεχών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. Πολλοί ομιλητές μεταξύ παρευρέθησαν, εσείς δηλαδή, ο κύριος Ρωμανιάς, ο κύριος Μπουκουβάλας, ο κύριος Αντωνιάδης. Τι κλίμα, τι εισπράξατε από τον κόσμο σε αυτή την ενημερωτική πρόσπαθη? Γεμίσαμε τη μεγάλη αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου, είχαμε πάνω από 1000 άτομα. Πήραμε την πρωτοβουλία να ενημερώσουμε τις Ομοσπονδίες των Στρατιωτικών εν Ενεργεία και Αποστράτων, τις Ομοσπονδίες των Αστυνομικών, των Λιμενικών, των Πυροσβεστών και όλες τις άλλες συνταξιουχικές ομοσπονδίες πάνω στις διεκδικήσεις, τα αναδρομικά, σε αυτά που διεκδικούν, σε αυτά που αναμένουμε από το Συμβούλιο Επικρατείας, στις εξελίξεις, και είπαμε ότι τα ζητήματα των αναδρομικών και των δώρων, χωρίς να ματώνουν οι συνταξιούχοι μας στα δικαστήρια, πρέπει να τα συμψηφίσει με απαιτήσεις τους η κυβέρνηση και άμεσα να επαναχορηγήσει τα δώρα, άμεσα να αρχίσει να επιστρέφει τα αναδρομικά, διότι τα οφείλει βάσει των δικαστικών αποφάσεων, αγαπητέ κύριε Στρογγύλη. Έτσι ο κόσμος παρακολούθησε και στήριξε μια τόσο μαζική εκδήλωση της ΕΝΙΠΕΚ, της Ένωσης για την Υπεράσπιση Εργασίας του Κοινωνικού Κράτους, που είστε και εσείς επιφανές μέλος. Έτσι λοιπόν και άλλη μια φορά πήραν πρωτοβουλία να ενημερώσουμε αντικειμενικά, σωστά, επιστημονικά τον κόσμο για αυτό που είναι το πιο κυρίαρχο στην τρέχουσα συγκυρία, δηλαδή τις δικαστικές διεκδικήσεις, τις αδικίες σε βάρος των συνταξιούχων και βεβαίως το ότι η κυβέρνηση κοφεύει τόσα χρόνια και δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις που έχουν δικαιώσει τους συνταξιούχους. Έχουμε αναρτήσει και ενημερωτικό στην ΕΚΠΕΚ. Μπορούν τα μέλη μας, μπορούν οι πολίτες που μας παρακολουθούν να ενημερώνονται από τις αναρτήσεις στο site της ΕΝΙΠΕΚ, κύριε Στρογγύλη. Και επίσης και πολλοί ακόμη έχουν βέβαια πληροφορηθεί την πολιτική κίνηση δημιουργίας ενός πολιτικού φορέα που θα κατέβουμε έτσι και στις εκλογές, τις επερχόμενες εκλογές. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, έχουμε τίποτα έτσι να ανακοινώσουμε για να το πληροφορηθούν και οι τηλεθεατές μας και οι φίλοι εδώ που έχουν έτσι δείξει κάποιο ενδιαφέρον για αυτή την πραγματικά άξια προσπάθεια την οποία κάνετε και εσείς και ο κύριος Ρωμανιάς και πολλοί άλλοι οι οποίοι συμμετέχουμε. Η ΕΝΙΠΕΚ γίνεται, μετασχηματίζεται σε καταλήτη εξελίξεων, συγκρότησης ενός πατριωτικού, προοδευτικού, δημοκρατικού, κοινωνικού μετόπου. Θα συσπυρώσουμε τις πιο αγνές και έτοιμες φερέγγιες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες για να συλλογηθεί ένα μέτωπο προστασίας της χώρας, σωτηρίας της χώρας, αποτροπής των χειρότερων δεινών, διότι αυτή η κυβέρνηση, ανδρίκελο και έρμεο των ξένων κυβερνήσεων, φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να κάνει και άλλες για προδοσίες σε βάρος της χώρας.
Έτσι προσπαθούμε και θα το καταφέρουμε. Τις προσεχείς μέρες θα κάνουμε τις σχετικές ανακοινώσεις. Είστε ενήμερος, αγαπητέ κύριε Στογγύλη, για να πάρουμε πρωτοβουλία να τους εμποδίσουμε όλο το μνημονιακό τόξο που κυρίως κοιτάει τα συμφέροντα των δανειστών και εχθρεύεται το λαό μας, στρέφεται σε βάρος του λαού μέσα από τις ψηφοφορίες στο εκφυλισμένο ελληνικό κοινοβούλιο που δεν έχει να κάνει με τα οράματα και τις ελπίδες του λαού. Είμαστε λοιπόν καταλήτης σημαντικών καταιγιστικών εξελίξεων που πιστεύουμε ο λαός μας θα τις παρακολουθήσει και θα τις στηρίξει. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλή ευχαριστώ συνέχεια. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Μητρόπουλε. Ακούσαμε λοιπόν και τον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, τον κύριο Μητρόπουλο. Χθες είχαμε και σε μια εκδήλωση που πραγματοποίησε ο γραμματέας του κόμματος Μέρα 25, ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, παρουσίασε τους υποψηφίους για το ευρωψηφοδέλτιο των εκλογών, των ευρωεκλογών του Μέρα 25, τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων για το ψηφοδέλτιο του κόμματος. Παρουσίασε λοιπόν ο Γιάννης Βαρουφάκης στον πολυχώρο Άννα Μαρία Καλουτά, στον Νέο Κόσμο. Πρόκειται για τα πρώτα 22 ονόματα και αρκετοί πολίτες, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, παρακολούθησαν αυτή την εκδήλωση. Η παρουσίαση ξεκίνησε με τον Δημήτρη και τη Μαρία να αλληλεπιδρούν με το πολυπληθές κοινό και συμμετείχε και ενεργά. Δεν είναι έτσι πρωτοποριακός πάντα ο κύριος Βαρουφάκης. Παρουσίασε βέβαια και την Σοφία της Σακοράφα, η οποία είναι στην προσπάθεια του κυρίου Βαρουφάκη για τις ευρωεκλογές λοιπόν που θα γίνουν το Μάιο του 2019. Υπάρχουν πολλά ονόματα, δεν θα τα ανακοινώσω, δεν είναι. Απλά περνάω έτσι την είδηση και από ό,τι λένε οι κυβερνητικές πληροφορίες στο δημοσιογραφικό μας ρεπορτάζ, η συμφωνία και οι εκκρεμότητες θα τακτοποιηθούν, όπως και η βασικότερη εξ αυτών εκκρεμότητα για την ρύθμιση των κόκκινων δανείων που έχουν σχέση με την πρώτη κατοικία. Όσον είπω, είναι θέμα ωρών, από ό,τι λέει το Μέγαρο Μάξιμου, να προχωρήσει και να λυθεί και το ζήτημα αυτό για να έχουμε το επόμενο βήμα το οποίο τους ζητούν οι θεσμοί και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες και γενικά όλα αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί να νομοθετήσουν, γιατί ακόμα υπάρχουν τρύπες πολιτικές και βιάζονται να τα ολοκληρώσει ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Λοιπόν, τι άλλο, κάτι άλλο. Θέλω να σταθώ, κυρίες και κύριοι, και σε ένα ζήτημα το οποίο έχει σχέση με την... Πού το έχουμε εδώ... Γιατί ήθελα να σας πω, βέβαια, έτσι, παρένθεση κάνω. Είχα προγραμματίσει να κάνω μια διαφορετική εκπομπή με έναν καλεσμένο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά το ακυρώσαμε για την επόμενη εβδομάδα και δεν, τελευταία στιγμή βέβαια, και δεν είχα προετοιμάσει τη θεματολογία της απόψινής μας εκπομπής. Για αυτόν τον λόγο θα είναι και μικρότερη στη διάρκεια. Και ο λόγος βέβαια είναι ότι υπάρχουν και κάποια αθλητικά γεγονότα στις 10 που πρέπει να τα παρακολουθήσουμε, και επί τη ευκαιρία το ότι δεν πραγματοποιούμε την εκπομπή που είχα προετοιμάσει από το απόγευμα με τον καλεσμένο μας. Ως ετούτου λοιπόν δεν είχα τη θεματολογία έτσι συμπυκνωμένη στο που θα αναφερθώ. Θέλω όμως να σας πω και να σας εξηγήσω, γιατί πολλά ακούγονται όσον αφορά το ζήτημα με τις εκλογές του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτό που θα πω ισχύει για όλους τους Δήμους.
το κυριότερο και κυρίαρχο θέμα σαν πολιτικό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει τις τοπικές κοινωνίες δεν είναι το ποιον δήμαρχο θα επιλέξουμε. Είναι το βασικό ερώτημα και αυτό που πρέπει να σας προβληματίσει είναι ποιους υποψηφίους από τους δημοτικούς συμβούλους πρέπει να εμπιστευτείτε για να δημιουργήσουν ισχυρότατα δημοτικά συμβούλια αντιπροσωπευτικά με την απλή αναλογική για να μπορούν να αναπτύξουν και να προσδώσουν μια διαφορετική στρατηγική ανάπτυξη για τον κάθε τόπο σε συνδυασμό πάντοτε με το περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα, το να κουμπώνει, το να υπάρχει ο τρόπος που να μην επικρατούν αυτά τα οποία είδαμε και παρακολουθούσαμε τα τελευταία χρόνια με αυτή την τάση, τη δημαρχοκεντρική άποψη έχοντας τις απόλυτες πλειοψηφίες στις περισσότερες των περιπτώσεων φορές και να υπερτερούν και να μην παράγεται ή να καθυλώνεται ο κάθε τόπος έτσι όπως έχουμε τουλάχιστον δει και στην πρωτεύουσα του νομού στη Σύρο, φαντάζομαι και σε άλλους δήμους θα έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο. Το κυρίαρχο θέμα λοιπόν είναι ποιοι μπορούν να επιλεγούν και να εκλεγούν για να δημιουργήσουν και να συνθέσουν δημοτικά συμβούλια τα οποία θα πιστέψουν στην συνεργασία, θα πιστεύουν και θα αγωνιστούν να αμβλύνονται οι διαφορές για να επιτυχάνεται το καλύτερο δυνατό εποφελία του κάθε τόπου. Και φυσικά να υπάρχει και η ανάλογη πολιτική φυσιογνωμία του Δημάρχου να ενώνει και όχι να διχάζει τις τοπικές κοινωνίες. Να έχει τη διορατικότητα, τη διάθεση, τα εφόδια, την προσωπικότητα που να συνενώνει και όχι να δημιουργεί διχαστικές ή αντιδράσεις τέτοιες οι οποίες να εκθέτουν το γενικό καλό των τοπικών κοινωνιών. Ως εκ τούτου λοιπόν φαντάζομαι ότι θα πρέπει και εσείς όλοι να έχετε την διορατικότητα να επιλέξετε τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία έρχονται ενώπιό σας σαν υποψήφοι, να σταθμίσετε τις ικανότητες, την παρουσία και την γενικότερη παρουσία και προσφορά τους στα τοπικά δρόμενα και στη συνέχεια θα μπαίνετε στις διαδικασίες για την επιλογή του αρεστού για την υπηρεσία του Δημάρχου, για τον θεσμό, να υπηρετήσει δηλαδή το θεσμό του Δημάρχου. Πλειοψηφίες δεν θα έχει κανένας Δήμαρχος, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων στην επικράτεια. Ως εκ τούτου λοιπόν, επειδή είμαι θειασότης και εγώ στην συμμετοχική δημοκρατία, δηλαδή πρέπει να συμμετέχουν άπαντες στο να διαμορφώνεται το πλαίσιο αυτό το οποίο ή αυτές οι πολιτικές οι οποίες θα προσδίδουν στο γενικότερο καλό και αναπτυξιακό γίγνεσθε του κάθε τόπου. Δηλαδή θα πρέπει να επικρατούν οι πλειοψηφίες μέσα από την συνένωση και μέσα από την συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων του κάθε τόπου. Αυτά όσον αφορά την εκλογική διαδικασία για τον πρώτο βαθμό. Η συμπεριφορά πολλές φορές των βουλευτών, υπουργών κλπ. Είναι συμπεριφορές άκομψες, προβληματικές και πραγματικά απογοητευτικές για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αυτές λοιπόν οι άκομψες συμπεριφορές, αυτός ο τρόπος που πολλές φορές δείχνουν και ακολουθούν και δημοσιοποιούν τη συμπεριφορά τους, θα πρέπει να μην γίνει παράδειγμα προς μίμηση προς όλους εσάς ή προς όλους εμάς.
Αγνοήστε τους λοιπόν και προσπαθήστε να κρατάτε την ψυχραιμία σας και να μην φτάνετε και εσείς στα έσχατα σημεία ντροπής που διακατέχει πολλούς από αυτούς. Στέκομαι στο πολιτικό προσωπικό, γιατί το πολιτικό προσωπικό δεν είναι μόνο να φαίνεται, αλλά και να δείχνει και να εργάζεται προς μια κατεύθυνση η οποία να προσδίδει κύρος στις τοπικές κοινωνίες. Κυρίες και κύριοι, επειδή σας είπα ότι ο χρόνος της εκπομπής σήμερα θα είναι μικρότερος του καθιερωμένου, θα ήθελα να σας πω ότι θα κλείσω με ένα μικρό βίντεο το οποίο έχει σχέση είναι η νέα επικοινωνιακή καμπάνια της χώρας μας, της βαριάς βιομηχανίας που λέγεται τουρισμός. Από τον επόμενο μήνα ξεκινάει ο πρώτος μήνας, σε λίγες μέρες ξεκινάει ο πρώτος μήνας της Άνοιξης. Τα Κυκλαδονήσια μας, το Νότιο Αιγαίο, γενικά η περιοχή εδώ είναι ένας τουριστικός προορισμός, ένας επίγειος παράδεισος με τα θαυμάσια νησιά, με τις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου, είτε Σύφνος, είτε Πάρος, είτε Μύκονος, είτε Σαντορίνη, είτε Σύρος, είτε Τίνος. Πραγματικά, και επειδή πρέπει να προετοιμάζονται και οι επιχειρηματίες και οι ασχολούμενοι με τα θέματα του τουρισμού να προετοιμάσουν το έδαφος, θα σας αποχαιρετήσω λοιπόν. Θα σας προέτρεπα να είστε συνεπείς με τον εαυτό σας και με τις οικογένειά σας, και επειδή πολλοί από εσάς ασχολείστε με το τουριστικό προϊόν, θα σας ευχηθώ, δείχνοντας βέβαια και αυτό το βίντεο το οποίο χρησιμοποιείται για επικοινωνιακή τουριστική παρουσία της χώρας μας στο εξωτερικό, νομίζω ότι είναι και μία ευκαιρία μέσα σε όλη αυτή την γκρίζα εποχή, μέσα σε αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε σαν χώρα και σαν λαός, νομίζω ότι επιβάλλεται τους 5-6 μήνες σε αυτούς όλους τους τόπους των νησιών μας να δραστηριοποιηθείτε σε επαγγελματικά πρότυπα, δείξτε την φιλοξενία σας, δείξτε το τι μπορείτε να προσφέρετε στους επισκέπτες μας και αποδείξτε και στους εαυτούς σας αλλά και στους κυβερνώντες ότι οι Έλληνες και δουλεύουν και ντεμπέλιδες δεν είναι και άνθρωποι δημιουργικοί είναι και προσπαθούν και θα ξαναπροσπαθήσουν και για πολλωστή φορά να βγάλουν από το αδιέξοδο τις μικρές τοπικές τους κοινωνίες. Να είστε καλά, να σε ευχηθώ καλό βράδυ, να ανανεώσουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε όμως θέλω να σας διαβάσω μια επιστολή την οποία μου έχει στείλει ένας φίλος τηλεθεατής από την Πάτρα, μιας και μας παρακολουθούν και εκεί μέσα βέβαια από την ζωντανή μετάδοση του προγράμματός μας μέσα από το ίντερνετ. Ένα λεπτό μόνο να το βρω για να σας το διαβάσω. Λοιπόν, δευτερόλεπτα. Θα το βρούμε. Είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία έρχονται, αλλά είχα υποσχεθεί ότι θα το διάβασα. Σε ποια ημερομηνία έχουμε πάει τώρα? Ζητώ συγγνώμη. Ρωμάνε, δείξε το βιντεάκι αυτό που είπα με τον τουρισμό και μόλις θα το έχω βρει εγώ για να το διαβάσω κλείνοντας την εκπομπή. Μ' ακούς?
Πάρα πολύ ωραίο και κατοπιστικό και γρήγορο. Καλή σεζόν να έχουμε. Νωρίς τα λέω. Λοιπόν, η επιστολή έχει ως εξής. Γνωρίζουν οι πολιτικοί τις ανάγκες των ψηφοφόρων τους? Με ένα ερώτημα ξεκινά ο κύριος Μιχάλης Στρατουδάκης. Σας είπα ότι είναι στην Πάτρα. Κανείς δεν τις γνωρίζει, αλλά κι αν τις γνωρίζει δεν τολμά να τις προτάξει τόσο στο κόμμα όσο και δημοσίως. Εν όψη εκλογών όλοι θα φανούν ως απόλυτοι γνώστες και τις πλέον ασημάντου ανάγκης, ακόμη και ιδιότου. Θα γνωρίζουν παραδείγματος χάρη αν στο σπίτι του Κώστα υπάρχει απόπατος και αν όχι θα υποσχεθούν ενίσχυση για άμεση κατασκευή του, αλλά μετεκλογικός. Οι καθημερινές παρουσίες τους στις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, οι συνεντεύξεις και όλα όσα εκθέτουν είναι στο σύνολό τους άσχετα με τις ανάγκες που μαστίζουν την κοινωνία και σχετικά με το κόμμα και την ευρεία αυτοπροβολή τους. Ουδέποτε ακούσαμε, παρά τις πολύ ωραίες επί καθημερινής βάσεως αδολεσχίες τους στις τηλεοράσεις, να αναδείξουν κάποιον βασικό πρόβλημα που μαστίζει τους κατοίκους της Υπαίθρου. Χωριά στερούνται ποσίμου ύδατος, έχουν έλλειψη ιατρού ή διδασκάλου, δεν έχουν οδικών δίκτυων, τους λείπουν βασικές υποδομές για ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Παίνονται ή συντηρούνται στοιχειωδώς από ελιεμοσύνες που τις χαρακτηρίζουν κοινωνικά συσίτια. Απουσιάζουν παντελώς αντιπλημμυρικά έργα, απουσιάζει η αστυνόμευση με καθημερινών κίνδυνων της ζωής τους και αναρρύθμιτες ληστείες σε σπίτια, εκκλησίες, παντού. Και επειδή κάποιοι θα διερωτηθούν τι σχέση έχουν αυτά με τους βουλευτές, αναφέρομεν ως πρόσφατον παράδειγμα τον θάνατον από πνιγμών σε παραπόταμον 4 ατόμων με το αυτοκίνητό τους. Εκεί που παρεσύρθηκαν, το σημείο είναι επικίνδυνο λόγω συμβολής με άλλο ποτάμι. Έπρεπε να είχε επισημανθεί ο άμεσος κίνδυνος με πινακίδα. Είχε ζητηθεί. Δεν εισηκούστη κανείς αυτόν. Οι τοπικοί βουλευτές γνώριζαν την ανάγκη υπάρξεως πινακίδος. Αν ναι, το ανέφεραν στο κόμμα ή το ανέδειξαν στις τηλεοράσεις ώστε να πάρει δημοσιότητα. Για χιλιάδες όμοιες ελλείψεις στην χώρα και δι' την Ύπεθρον, επιμένομεν ότι έπρεπε πρωτίστως να αναφέρονται οι κατοικοευρέδευοντες στις τηλεοράσεις βουλευτές και όχι να κατηγορούν τους αντιπολιτευομένους ή να επαινούν το δικό τους κόμμα. Σαν Έλλην πολίτης έχω αξίωση, εφόσον ο αντιπρόσωπός μου εν το κοινοβουλίο επιθυμεί δημοσίως να παρουσιάσει θέσεις, αυτές να αναφέρονται πρωτίστως στις ανάγκες των κατοίκων και όχι στην αυτοπροβολή του. Θα είχαν λυθεί αρκετά κενά αν αυτά ερχόνταν στη δημοσιότητα, αλλά και δύσκολος να είναι η επίλυση, οι βουλευτές όφυλαν να τα αναδεικνύουν και πρωτίστως οι κυβερνητικοί. Αν όμως προβούν σε κάτι ανάλογο την επομένη, θα είναι εκτός κόμματος. Αυτή η νοσηρά πολιτική νοοτροπία επικρατεί και γίνεται αιτία αποσιωπήσεως και αντιμετωπίσεως πλημελιών, με αποτέλεσμα πολλών δεινών για τους πολίτες. Τα παραδείγματα είναι άπειρα, κατά τα οποία έχουν ζητηθεί βελτιώσεις, δεν έγιναν και τα αποτελέσματα ήσαν και θάνατοι συνανθρώπων μας. Επιμένομεν, εφόσον οι βουλευτές αρέσκονται να παρευρίσκονται σε τηλεοπτικά τραπέζια, να προτάσουν τα άπειρα μακροχρόνια κενά που καταπατούν και βασανίζουν τους Έλληνες. Αυτοί τους εξέλεξαν, για αυτούς πρέπει να ενδιαφέρονται και όχι να κατηγορούν απρεπώς τους λοιπούς βουλευτές. Μιχαήλ Στρατουδάκης. Και εγώ να πω ότι, βέβαια θα διαφωνήσω κύριε Στρατουδάκη, αλλά νομίζω ότι τα βασικά τα περισσότερα είναι αρμοδιότητες με τις νέες νομοθεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό σας λέω ότι τα δημοτικά συμβούλια είναι πανίσχυρα και έχουν άποψη και θέση και επίλυση για όλων των ζητημάτων που απασχολούν, να μιλήσω έτσι, και την καθαρεύουσαν που γράφεται κύριε Στρατουδάκη. Άρα λοιπόν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης νομίζω ότι είναι το βασικότερο κύτταρο και ο βασικότερος μοχλός επίλυσης και δημιουργίας υποδομών τέτοιων ανακουφίσεως των τοπικών κοινωνιών και συνανθρώπων μας.
Το γεφυράκι αυτό λοιπόν εκεί που είχε και έγινε αυτό το τραγικό συμβάν λοιπόν στην Κρήτη, να πω ότι νομίζω ότι δεν είχε θέση ή άποψη οι βουλευτές. Νομίζω ότι οι τοπικοί άρχοντες είναι και ήταν και παραμένουν να είναι υποχρεωμένοι για τα δίδουν αυτή την ανάλογη σήμαση και βοήθεια για αποτροπή τέτοιων περιπτώσεων. Ακόμα έχουμε πάρα πολλά κενά, γι' αυτό θα επιμείνω και θα ξαναεπιχειρήσω ότι για να αλλάξει η χώρα μας θα πρέπει να αλλάξουμε όλοι εμείς, και το μόνο εύκολο είναι για να αλλάξει η χώρα αλλάζοντας μικρές τοπικές κοινωνίες, μόνον μέσα από τις πρωτοβάθμιες τοπικές αυτοδιοικήσεις θα είναι το βασικότερο κύτταρο για να ξεφύγουμε λίγο και να αναπτυχθούμε και να επιλύσουμε ζητήματα τα οποία ταλανίζουν επί δεκαετίες τους ανθρώπους όπου και να κατοικούν. Πολλοί όμως αφού εκλεγούν, είναι τρανό παράδειγμα, το ζω και εγώ εδώ στο Δήμο, επικαλούνται για να δικαιολογήσουν την ανικανότητα ή την αστοχία ή την ολιγορία που δείχνουν, γιατί πολλοί εξ αυτών δεν κάνονται για διευθυντές περιπτέρων, αλλά εν πάση περιπτώσει επικαλούνται τις γραφειοκρατίες και όλα αυτά τα τερτύπια. Τώρα το τελευταίο δεκάχρονο λένε οικονομική ασφυξία και δημοσιονομική πειθαρχία και τα οικονομικά προβλήματα της χώρας. Αυτές είναι φθηνές δικαιολογίες. Γι' αυτό κλείνοντας θα επιμείνω για άλλη μια φορά. Γίνετε κοινωνοί, γίνετε συμμέτοχοι και εσείς μέσα από την ανάδειξη των εκπροσώπων σας στα Δημοτικά Συμβούλια. Από εκεί και πέρα είναι το α και το ω για να προχωρήσει, να ξεφύγει και να επιληθεί ένας σημαντικός αριθμός προβλημάτων και να σχεδιαστεί και μια αναπτυξιακή πορεία για τον κάθε Δήμο, για την κάθε περιοχή, για το κάθε νησί. Δεν αναφέρομαι εδώ μόνο παρέτως. Αναφέρομαι στους μικρούς τοπικούς δήμους σε όλη την επικράτεια. Είτε πολυπληθείς, είτε ολιγοπληθεί να είναι τα μέρη. Είτε είναι η Σύφνος, είτε είναι η Σύρος, είτε είναι η Θεσσαλονίκη ή η Πάτρα, το ίδιο και το αυτό. Μικρογραφίες είναι των κυβερνώντων. Τα έχω πει πολλές φορές. Καλό βράδυ. Ανανεώμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Και χαρά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.